Για περισσότερες από 5 ώρες η ανακρίτρια υπέβαλε βροχή ερωτήσεων στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που απολογήθηκαν για την υπόθεση αρχαιοκαπηλείας που αποκαλύφθηκε με επίκεντρο το πετροκέφαλο όπου ήταν κρυμμένοι οι θησαυροί τους οποίους επιχειρούσαν να ξεπουλήσουν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 3 από τους κατηγορουμένους πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Πρόκειται για τον ξυλουργό, το συνταξιούχο λιμενικό και το φούρναρι, ο οποίος είχε κρυμμένο τον αρχαιολογικό θησαυρό σε αγρικία στο πετροκέφαλο. 2 ακόμη άτομα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μαμούθ, ενώ άλλοι 2 με περιοριστικούς όρους. Ο 72χρονος πρώην αρχαιοφύλακας απολογήθηκε πρώτος αρνούμενος στο ρόλο του εκτιμητή της συμμορίας, αλλά και οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ. Ο συνήγορός του, Διονύσης Βέρας, χαρακτήρισε μπαλωθιά τη δίωξη για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που βαρύνει τους κατηγορουμένους. Δεν είχαν συνέστηση του βάρους του αδικήματος που επιχείρησαν να διαπράξουν, ανέφερε ο κύριος Βέρας, ο οποίος μετέφερε πως ο 72χρονος πρώην αρχαιοφύλακας και γνωστός γλύπτης, αφενός δεν είχε γνώσεις για να προβεί σε οποιαδήποτε εκτίμηση, αφετέρου όταν αντιλήφθηκε τι του ζήτησαν, αποστασιοποιήθηκε από την ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται μπλεγμένοι, πιθανώς σε μια υπόθεση που μπορεί να πάρει μεγάλη διάσταση από άποψη εκτίμησης των αντικειμένων, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει και οι ίδιοι το μέγεθος του προβλήματος το οποίο δημιουργούσε σε αυτούς τους. Όσον αφορά το δικό μου τον εντολέα, όταν ήρθε σε επαφή με την πραγματικότητα, έκανε πίσω και αρονάρον σηκώθηκε και έφυγε. Τουρίστας που ήρθε να δει φίλους του το Πάσχα, δηλώνει ο Ιταλός υποψήφιος αγοραστής των αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τη συνήγορό του Μαρίνα Παναγιωτάκη, δήλωσε στην ανακρίτρια ότι είχε άγνοια για το σκοπό της επίσκεψης στην αγρικία στο πετροκέφαλο, αρνούμενος κάθε σχέση με λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων. Το χρόνο μετάβασης, από ό,τι μου έχει μεταφερθεί από τον ίδιο το εντολέα μου, πριν λοιπόν μεταβεί στο ξενοδοχείο, έγινε μία στάση με πρωτοβουλία των Ελλήνων. Εκείνος δεν θα μπορούσε να γνωρίζει, μήτε κατ' ελάχιστον, τι συμβαίνει στην αγρικία αυτή. Με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκε. Ήταν η κακή στιγμή που σας είπα, ήταν σε λάθος χρόνο και τόπο. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ. Λόγω κακής τύχης, ήταν σε λάθος χρόνο και τόπο και αρνούμαστε τις κατηγορίες οι οποίες έχουν μέχρι τώρα αποδοθεί. Η προφυλάκηση των 3 βασικών κατηγορουμένων προκάλεσε οργή και απογοήτευση στους συγγενείς τους που ξέσπασαν σε κλάματα.